Ξεκίνησαν χθες, συνεχίστηκαν σήμερα και θα ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες οι έλεγχοι από κλιμάκια του ΕΛΓΑ που διερευνούν την έκταση των προβλημάτων που προκάλεσε η δυνατή κατατόπους νεροποντή του περασμένου Σαββάτου και Κυριακής. Φάνηκε ότι θα δημιουργήσουν κάποια προβλήματα σε αμπέλια τα οποία βρισκόταν κοντά στο στάδιο της πλήρους ορίμασης και της συγκομιδής. Από χθες έχουμε ξεκινήσει επισημάνσεις προκειμένου να διαπιστώσουμε το τι ακριβώς και έχει γίνει, αν έχει γίνει ζημιά σε αποζημιώσιμο ποσοστό, ώστε να εγκριθούν οι αναγγελίες που έχουν υποβληθεί για να γίνουν δηλώσεις ζημιάς από τους παραγωγούς. Η νεροποντή σε κάποιες περιοχές ήταν τόσο έντονη που θύμιζε χειμωνιάτικο σκηνικό, με το φόβο των παραγωγών να επικεντρώνεται στα επιτραπέζια σταφύλια και κυρίως την ποιότητά τους λίγο πριν τη συγκομιδή τους. Οι πρώιμες ποικιλίες έχουν ξεκινήσει τώρα και 4-5 μέρες και γίνεται η συγκομιδή. Αυτές οι ποικιλίες είναι οι ποικιλίες που έχουν βάλει τα λεγόμενα bricks, ζάχαρα, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητες. Επομένως, στις επόμενες μέρες είναι μια τυφλή ζημιά. Ο προϊστάμενος του παραρτήματος Ηρακλείου του ΕΛΓΑ εξήγησε ότι οι έλεγχοι θα δείξουν τα προβλήματα και κατά πόσο αυτά εντάσσονται στις αποζημιώσεις, χωρίς ωστόσο, όπως τόνισε μέχρι αυτή την ώρα, να διαφαίνεται κάτι εκτεταμένο. Είμαστε ακόμα στη φάση των επισημάνσεων. Μέχρι την ώρα οι ζημιές που διαπιστώνονται από τους συναδέρφους επόπτες του υποκαταστήματος και το τμήμα εκτιμήσεων του υποκαταστήματος δεν είναι σε πολύ μικρά ποσοστά έως μηδενικά. Πάντως, εκτός από την πόλη του Ρεθύμνου που θύμιζε Βενετία, από την ένταση της βροχόπτωσης, στο Ηράκλειο κατά τόπους η βροχή ήταν τόσο έντονη, όπως σε περιοχές οι Δαφνές, οι Ασίτες, μέχρι τον προφήτη Λίαη και τις Αρχάνες, που οι παραγωγοί σάστησαν από την ένταση της βροχής και εξ αρχής δήλωσαν ανήσυχοι για τα μπέλια και την ποιότητα των σταφυλιών μετά από μια τέτοια πρόσμενη αλλαγή του καιρού.